καλωσορίζω στην επίσημη τελετή βραβεύσεων της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας για τη χρονιά που μας πέρασε. Όπως θα καταλάβατε από την εισαγωγή, οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά και όχι εμείς οι Ολυμπιονίκες. Είμαι ο Νίκος Δελιγιάννης, Ολυμπιονίκης της Ταζοσφαίρισης. Και εγώ με τη σειρά μου είμαι η Βάσο Βουγιούκα, Ολυμπιονίκης της Φασκίας. Ο λόγος τώρα στον κύριο Σπύρο Καπράλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύριε Υπουργέ Αθλητισμού, κύριε Υπουργέ Τουρισμού, κύριε Νικολάου, μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, επίτιμο μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Βασιλεύ Κωνσταντίνε, κύριε Βαρνογιάννη, κύριε Πρόεδρε της ΠΑΕ Ολυμπιακός και μεγάλου χορηγού της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, αγαπητοί Ολυμπιονίκες, αγαπητοί αθλητές, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον Ολυμπισμό και τον αθλητισμό της χώρας μας. Μια βραδιά που δικαιώνει όλους μας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την απόφαση που πήραμε πριν από μερικά χρόνια, στην πρώτη μας θητεία στη διοίκηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για επαναδραστηριοποίηση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία υπήρχε μεν στα χαρτιά, αλλά ήταν σε αδράνεια. Όλα λοιπόν δημιουργήθηκαν από την αρχή και πλέον, μετά από 5 χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους σε όλη τη χώρα, υπό την προεδρία του φίλου μας Ισίδωρου Κούβελου και με την πολύτιμη συμπαράσταση των συνεργατών του. Θα παρακαλούσα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Σταύρο Κοντονή, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και τα μάτια όλων είναι στραμμένα στους πρωταγωνιστές. Και οι πρωταγωνιστές δεν είναι άλλοι από τους αθλητές. Ήθελα να συγχαρώ όλους τους αθλητές και όλους τους φορείς οι οποίοι προωθούν το εφαγωνίζεστε και αγωνίζονται για αυτές τις ιδέες, ιδέες διαχρονικές, ιδέες παγκόσμιες, ιδέες πανανθρώπινες. Αυτές οι ιδέες να μας καθοδηγούν και να σας καθοδηγούν σε όλη τη ζωή. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλείται η κυρία Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την υπέροχη προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, που δώσανε την ψυχή τους οι αθλητές μας, οι Ολυμπιονίκες μας και απευθύνεται στα μικρά αυτά παιδάκια, τα οποία μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το εφαγωνίζεστε, να βάζουν στόχους, να τους πετυχαίνουν, να γίνονται καλύτεροι πολίτες, να μαθαίνουν τις Ολυμπιακές αξίες. Και τώρα παρακαλείτε στο βήμα ο πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδος, κ. Σίδωρος Κούβελος. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Υπουργό και στον Υπουργό Αθλητισμού και στην Υπουργό Τουρισμού. Είναι δύσκολο το έργο, τα είπε ο Υπουργός. Εμείς θα είμαστε κοντά να στηρίξουμε. Θέλω να πω ότι ο Υπουργός μίλησε για τα θέματα της βίας. Και λέω απλά, κύριε Υπουργέ, θέλετε πράγματα να καταπολεμήσετε τη βία και εμείς είμαστε κοντά σας. Αλλά το πρώτο πράγμα που να κάνετε είναι να στηρίξετε την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, αν θέλετε να καταπολεμήσετε τη βία. Θέλω να τονίσω ότι ο Ολυμπισμός είναι 2 εισάξιοι πυλώνες. Ο ένας είναι η άθληση και ο άλλος είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Χωρίς παιδεία και πολιτισμό δεν έχει μέλλον αυτός ο τόπος. Είδατε πρώτα τους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Καλά κάνετε, γιατί εκεί το πρόβλημα. Εμείς όμως εδώ είμαστε τελείως διαφορετικοί. Εμείς διδάσκουμε τις αξίες Ολυμπιακές. Διδάσκουμε στα παιδιά τι το εφαγωνίζεστε, τι είναι ο σεβασμός, τι είναι η αριστεία. Γιατί αυτές οι αξίες οι Ολυμπιακές γεννήθηκαν στην χώρα μας. Και πρέπει εμείς να τις στηρίξουμε και τις συντηρήσουμε στο διηνεκές και τις διδάξουμε και στον άλλο κόσμο. Αυτό κάνουμε. Οι πράξεις Εθνικής Ακαδημίας έγιναν φωτεινό παράδειγμα για νεολαίες άλλων του υπόλοιπου κόσμου. Το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η Ολυμπιακή Ακαδημία της χώρας όλα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε κυρίως σε οργανισμούς, φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ως χορηγούς και υποστηρικτές, καθώς επίσης και σε χρήματα του Olympic Solidarity, που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πάντα με τη στήριξη και τη βοήθεια του μέλους της ΔΟΕ στην Ελλάδα, του κ. Λάμπη Νικολάου,
Θέσαμε από την αρχή ψηλούς στόχους, όπως σας είπα, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και στους νέους της χώρας. Το έργο και οι δραστηριότητες μας τα τελευταία 5 χρόνια στράφηκαν στους πιο πρόσφορους τρόπους προσέγγισης της νεολαίας, μεταφέροντας και ενισχύοντάς τους στις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Ο Πρόεδρος Ολυμπιακός στηρίζει διαχρονικά, όχι επειδή λεγόμαστε Ολυμπιακή Παιδεία. Δεν μας στηρίζει επειδή λεγόμαστε Ολυμπιακή Παιδεία. Θα μας στηρίζει και αν λεγόμαστε Παθηναϊκή Παιδεία. Απλώς μας στηρίζει επειδή έχουμε στόχο να παιδεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά. Και αυτό πιστεύει και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Είναι συνοδοιπόρος αυτό το πρόγραμμα. Φέτος, για πρώτη φορά, αποφασίσαμε να αναθέσουμε στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας να αξιολογήσουν, να μελετήσουν και να προτείνουν το πρόσωπο ή το φορέα που επιθυμούν να απονείμουν το βραβείο. Τους 2 τελευταίους μήνες αναμένουμε με αγωνία αυτή την απονομή, καθώς μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν γνωρίζαμε λεπτομέρειες της ψηφοφορίας. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και έλαβαν μέρος μαθητές 954 γυμνασίων και λυκείων, αφού πρώτα αξιολόγησαν και μελέτησαν. Αποφάσισαν με ποσοστό 71% το βραβείο της χρονιάς Αριστεία και Αλληλεγγύη να απονεμηθεί στην πρέσβυρα καλής τιμής του UNESCO και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, στην κυρία Μαριάννα Βαρτινογιάννη. Όμως αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και πολύ μεγάλη συγκίνηση, καθώς προέρχεται από τα αγαπημένα μου παιδιά, που μου δίνει ακόμα δύναμη και θάρρος να συνεχίσουμε αυτό το έργο που επιτελούν. Ταυτόχρονα όμως βρίσκομαι εδώ και ως Ελληνίδα, υπερήφανη για τις Ολυμπιονίκες μας, τόσο για τις προσωπικές τους επιτυχίες, όσο και για το ήθος τους και τη βοήθεια που προσφέρουν στο εκπαιδευτικό έργο της Ακαδημίας. Ολυμπιονίκες, παρακαλώ, προσοχή, χαμογελάστε στο φακό για να αποσυρθείτε. Για να αποσυρθείτε. Περάστε. Να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Το χρυσό χορηγό μας ήταν κοντά μας. Τα χρήματα που έλειπαν από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία την επόμενη μέρα ήταν στο λογαριασμό μας. Και κλείσαμε το 2014 χωρίς να οφείλουμε ούτε ένα ευρώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ για το έργο σας. Εμείς δεν βλέπουμε ότι είμαστε χορηγοί. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση για τα παιδιά της χώρας μας, για την νεολαία, να σας στηρίξουμε και να συνεχίσετε το πολύ ωραίο έργο σας. Κάνε μια φορά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και όλα τα καλά στα χρόνια που έρχονται. Αμέσως έδειξε ότι είχε κλείσει στον αθλητισμό. Το αγαπημένο της άθλημα τη ρυθμική γυμναστική την ξεκίνησε σε ηλικία 5 ετών το 1988 στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επιτανήσεων Αργοστολίου. Μετά το χάλκινο μετάλλιο του Σίδνεϊ, η Άννα Πολάτου σταμάτησε για λίγο τη ρυθμική γυμναστική, αλλά όχι και τον αθλητισμό, καθώς δοκίμασε για ένα μικρό διάστημα τις ικανότητές της στο ταεκβοντό. Συλλέξη μια αναπολά του καθυστέρησε λίγο σε σχέση με την Ειρήνη, τη Χαρά και την Εύα, αλλά όταν πληροφορήθηκε για τις δράσεις της Εθνώα σε σχέση με τα μικρά παιδιά, ενώθηκε με τις αγαπημένες της φίλες. Μαζί ήταν και στο Καραϊσκάκη για το πρόγραμμα ΕΦ Αγωνίζεστε στις 14 του περασμένου Μαΐου, μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό σε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Εκεί αγκαλιά με τη Χαρά Καριάμη και την Ειρήνη Αγγελή για να βγάλουν την τελευταία φωτογραφία μαζί, 3 ημέρες πριν από το μοιραίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Άννα, αλήθεια, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία αναρωτιέται εάν εκεί όπου είσαι τώρα θυμάσαι τα παιδιά του Πειραιά. Έχω 1, 2, 3 και 4 παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλοι να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Thank you.
Είναι διπλή η χαρά μας, γιατί πραγματικά είμαστε από τους πρώτους συνεργάτες της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας. Κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα παιδιά και είναι διπλή η χαρά. Γιατί σε αυτά τα προγράμματα ήταν και η Άννα. Ένας άνθρωπος που μέχρι τελευταία στιγμή ήταν εκεί. Ήταν εκεί στο Καραϊσκάκι, ήταν εκεί μπροστά στα παιδιά και δίναμε όλη μας τη δύναμη να τα διδάξουμε και να τα βάλουμε μέσα στα στάδια. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί τα έχετε πει όλοι εσείς ποια είναι η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας. Εγώ θα πω μόνο ότι η Άννα Πολάτου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο. Ανάμεσα στις θεές που τις έμοιαζαν. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.